μεγάλη νίκη με ανατροπή σήμερα. Coach, πες μου, πού πιστεύεις ότι κρίθηκε η αναμέτρηση? Καταρχήν πρέπει να δώσω το ελάχιστο που μπορώ να δώσω συγχαρητήρια σε αυτές τις κοπέλες και σε αυτά τα κορίτσια που θεωρώ ότι και σήμερα μας κάνανε περήφανος. Όπως είχα πει και πιστεύω δικαιώθηκα, η Καλέ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά εμείς παίξαμε στο όριό μας τα σετ που έπρεπε να παίξουμε στο όριό μας και κερδίσαμε δίκαια. Θεωρώ ότι αυτά τα μάτια μας βοηθάνε και ψυχολογικά και να βρίσκουμε ρυθμό, γιατί πραγματικά δείξαμε ότι όταν δεν είχαμε διάρκεια η γαλλική ομάδα ήταν τέτοιο επίπεδο που δεν μας άφηνε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητές μας. Και τώρα βέβαια θα πάμε μέσα στη Γαλλία ένα ακόμα περισσότερο δύσκολο μάτι, γιατί μην ξεχνάτε ότι εδώ μέσα εντός έδρας πραγματικά είναι έδρα φρούριο με τον κόσμο τον οποίο θα πρέπει να ευχαριστήσω. Οπότε θα πρέπει να πάμε στη Γαλλία και τουλάχιστον αν χάσουμε να πάμε να κοντράρουμε τον Golden Sen. Θεωρώ όμως το σημαντικό είναι ότι ο κόσμος που ήρθε σήμερα πέρα ότι όντως είδε καλό βόλι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα. Εγώ θα ήθελα ένα σχόλιο για τη Βαλέρια Τιθέγα, η οποία είναι με τραυματισμό σοβαρό και παίζει με φυσιοθεραπεία. Ένα σχόλιο για την απόδοσή της και αν τελικά η ομάδα θα πορευτεί όσο έχει μέχρι τον Ιανουάριο και τότε θα αποκτηθεί μια ξένη. Καταρχήν είναι το σημείο αυτό που θέλω και πρέπει να δώσω τα συγχαρητήριά μου στους συνεργάτες μου, δηλαδή και τον Λεβαντή, τον Κώστα και τον Αγγελάκη, που είναι τους φυσιοθεραπευτές, την οποία Βαλέρια την έχουν έτοιμη κάθε μέρα ώστε να παίζει και αυτό που μπορεί να παίζει. Η κοπέλα είναι με διαλυμένο ώμο, παρόλα αυτά σφίγγει τα δόντια και παίζει. Και βέβαια θα πρέπει να ευχαριστήσω τον γυμναστή μας, τον Κώστα του Χατζηχρήστο, ο οποίος δεν είναι τυχαίο ότι μετά από 3 μέρες κερδίσαμε 2 tie break. Αυτό μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι. Με τη Βαλέρια τώρα σίγουρα θα πάμε μέχρι το Δεκέμβριο, γιατί μετά σε περίπτωση που κάτι γίνει σε ένα μάτι δεν θα μπορούμε να την αντικαταστήσουμε. Οπότε αργά ή γρήγορα θα πρέπει να την αντικαταστήσουμε. Λυπάμαι που το λέω και πραγματικά έχει δεθεί με τον κόσμο, με εμάς, αλλά επειδή κοιτάμε το καλό της ομάδας θα πρέπει να την αντικαταστήσουμε. Παρ' όλα αυτά τη δίνω τεράστια συγχαρητήρια και μόνο που είναι μέσα στον γήπεδο και παίζει και μας βοηθάει. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.